ουδεμία σχέση έχουν με την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν υπάρχει οποιοδήποτε ισχυρισμός ή υπόνοια για πολιτικό κίνητρο στην παρούσα αίτηση και υπόθεση γενικότερα. Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με την απόφαση, ο εκπαίδευτος συνήγορος του καθού η αίτηση, του κ. Μεσοκρέους δηλαδή, δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου ότι δεν αποδίδει οποιοδήποτε πολιτικό ή άλλο κίνητρο στον αιτητή αναφορικά με την καταχώρηση της παρούσας αίτησης. Να πούμε ότι ο κύριος Νικολάτος, ολοκληρώνοντας την απόφαση, το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου, είπε ότι μας απασχόλησε το γεγονός ότι τα δικήματα που κατά ισχυρισμό διέπραξε ο κύριος Θεμιστοκλέους δεν είναι το καθένα ξεχωριστά σοβαρής φύσεως με την έννοια της εκ του νόμου ανώτατης προνοούμενης ποινής και δεν ενδέχεται σε περίπτωση καταδίκης να επηρεάσουν τη βουλευτική του έδρα. Σύμφωνα με τα σύγχρονα όπως αναφέρθηκε κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές, για άρση το ακαταδίωκτο των βουλευτών είναι επιτρεπτό να αίρεται το ακαταδίωκτο και σε περιπτώσεις μικροαδικημάτων ή ακόμα και διοικητικής φύσεως αδικημάτων. Θεωρούμε, είπε ο κύριος Νικολάτος στην απόφασή του, ότι όσον αφορά το εύρος της άρσης του ακαταδίωκτου, όπως κρίθηκε και στην αίτηση με απόφαση της πλειοψηφίας, η κάθε περίπτωση αποφασίζεται στη βάση των δικών της γεγονότων προκειμένου να αποφασιστεί η έκταση της άδειας που θα παραχωρηθεί. Κατά συνέπεια, καταλήγει στην απόφασή του το ανώτατο δικαστήριο, η αίτηση εγκρίνεται και αίρεται ως ανωτέρω η ασυλία του κ. Θεμιστοκλέους ως η πρόνοια άρση 83-2 του Συντάγματος, τηρουμένων των υπολείπων σχετικών διατάξεων του Συντάγματος. Υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό το οποίο θα ήθελα, Νικήτα, αν έχουμε χρόνο. Βεβαίως, να το πούμε. Ναι, καθώς έχουμε μεν την απόφαση του κυρίου, του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, του κυρίου Μύρωνα Νικολάτου, ωστόσο έχουμε και την απόφαση του κυρίου Ναθαναήλ. Μια ξεχωριστή απόφαση για το ίδιο θέμα του δικαστή του Ανωτάτου, ο οποίος αναφέρει ότι συμφωνεί με το σκεπτικό και την κατάληξη στη βάση της απόφασης που έχει αναγνώσει ο πρόεδρος, ακολουθώντας βεβαίως την υφιστάμενη νομολογία του θέματος. Ωστόσο, ο κύριος Ναθαναήλ Νικητά αναφέρεται σε κάτι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τη Βουλή, το οποίο νομίζω ότι θα μας απασχολήσει τις προσεχείς ημέρες. Δηλαδή, λέει συγκεκριμένα ότι στο πλαίσιο του δικαιώματος πρόσβασης στο δικαστήριο, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έκρινε ότι κατά την αρχή της αναλογικότητας δεν μπορεί να περιορίζεται η πρόσβαση από τρίτους στο δικαστήριο εναντίον βουλευτή, όπου η συμπεριφορά του τελευταίου είναι ασύνδετη με τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και επομένως το κοινοβούλιο δεν νομιμοποιείται να μην έρει την ασυλία μέλους του κατ' επίκληση του non aquanta mentality, αν το προφέρω σωστά. Η ρίστο εν παρόδο αναφέρει ο κύριος ο κύριος Ναθαναήλ, που είναι και εδώ περνάμε στο σημαντικό της ανακοίνωσης δικής του, η ρίστο εν παρόδο ότι σε πλήστες όσες ευρωπαϊκές χώρες η άρση της βουλευτικής ασυλίας εναποτίθεται στο ίδιο το κοινοβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει πλέον και τα του οίκου του και συναφώς την ανάλογη ευθύνη χειρισμού των μελών του. Αν μπορούμε, Νικήτα, να δώσουμε μια ερμηνεία σε αυτή την απόφαση, την ξεχωριστή απόφαση του κ. Ναθαναήλ, είναι ότι καλεί το κοινοβούλιο, το ίδιο το κοινοβούλιο, εναποτίθεται στο ίδιο το κοινοβούλιο, να αναλαμβάνει τα του οίκου του και συναφώς την ανάλογη ευθύνη χειρισμού των μελών του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το ίδιο το κοινοβούλιο να κρίνει αυτές τις υποθέσεις και όχι οι υποθέσεις να έρχονται ενώπιον των ΟΤΑ του δικαστηρίου, μετά βεβαίως από παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος κρίνει ότι είναι σοβαρές και πρέπει να πάνε στον ΟΤΑ του δικαστηρίου. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε γιατί θα πει στη διάσκεψη τύπου ο κύριος Θεμιστοκλέους και πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία στο δικαστήριο. Ακριβώς. Έχουμε, Νικήτα, σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ναι. Έχουμε σε εξέλιξη και το θέμα του. Ωραία.